Πριν πεθάνει σε ηλικία 40 ετών από καρκίνο του στομάχου, η παγκοσμίου φήμη σχεδιάστρια και συγγραφέα Κρίστα Ροντρίγκε έγραψε: Είχα το πιο ακριβό αυτοκίνητο στον κόσμο στον καρά μου, αλλά τώρα πρέπει να χρησιμοποιώ αναπηρικό καροτσάκι. Στο σπίτι μου υπάρχουν κάθε είδου επώνυμα ρούχα, παπούτσια και τη μαλφή, αλλά τώρα το σώμα μου είναι τυλιγμένο σε ένα μικρό πανί που μου παρέχει το νοσοκομείο. Έχω πολλά χρήματα στην τράπεζα, αλλά τώρα δεν εποφελούμε από αυτό το ποσό. Το σπίτι μου ήταν σαν κάστρο, αλλά τώρα κοιμάμαι σε δύο κρεβάτια στο νοσοκομείο. Από το ξενοδοχείο πέντε αστέρων τώρα περνάω χρόνο στο νοσοκομείο μετακινούμενη από το ένα ιατρείο στο άλλο. Έχω δώσει αυτόγραφα σε εκατοντάδε ανθρώπου, αλλά αυτή τη φορά τα ιατρικά αρχεία είναι η δική μου υπογραφή. Έχω πάει σε επτά κουρί για να φτιάξουν τα μαλλιά μου, αλλά τώρα δεν έχω ούτε μία τρίχα στο κεφάλι μου. Με ένα ιδιωτικό τζετ μπορώ να πετάξω οπουδήποτε, αλλά τώρα χρειάζομαι δύο βοηθούς για να περπατήσω μέχρι την πύλη του νοσοκομείου. Παρόλο που υπάρχουν πολλά τρόφιμα, τώρα η διατροφή μου είναι δύο δισκία την ημέρα και μερικές σταγόνες αλατόνερο το βράδυ. Αυτό το σπίτι, αυτό το αυτοκίνητο, αυτό το αεροπλάνο, αυτά τα έπιπλα, αυτή η τράπεζα, η υπερβολική φήμη και η δόξα, τίποτα από αυτά δεν μου είναι χρήσιμο. Τίποτα από αυτά δεν θα με χαλαρώσει δεν υπάρχει τίποτα πραγματικό εκτός από τον θάνατο. Στο τέλος της ημέρας το πιο σημαντικό πράγμα είναι η υγεία. Σας παρακαλώ να είστε ευτυχισμένοι με το πόσο λίγα ή πολλά έχετε ενώ είστε υγιείς, έχετε τα πάντα, έχετε ένα πιάτο φαγητό, ένα μέρος για να κοιμηθείτε. Όλα είναι δώρα του Θεού. Αν σας αρέσουν τα ωφέλιμα διηγήματα, ακολουθήστε μας, προσπαθούμε να μεταδώσουμε αξίες και προβληματισμούς.